για να επιδώσουμε ένα ψήφισμα με τα αιτήματά μας, τα οποία είναι κέραια και ζωτική σημασία. Για ακόμα μια χρονιά βλέπουμε την κυβέρνηση με το πρόσχημα της πανδημίας αυτή τη φορά να δίνει εκατομμύρια ευρώ σε κανάλια, σε εφοπλιστές και σε διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ο αγροτικός τομέας, τον οποίο έχουν πει πυλώνα της οικονομίας, και ο κτηνοτροφικός τομέας δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες από τον Τύρναβο που βρισκόμαστε εδώ έχουμε κύριο αίτημα άμεσα να αποζημιωθούμε από το περσινό παγετό του Μαρτίου που έπληξε τους ροδακινοπαραγωγούς. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ακόμα ο ΕΛΓΑ δεν μας έχει φέρει τις εκτιμήσεις. Αυτό είναι σε συνάρτηση με τον άδικο και αντιαγροτικό κανονισμό του ΕΛΓΑ που για ακόμα μια φορά κάνει εξαιρέσεις στις καλλιέργειές μας, πετώντας απ' έξω τους παραγωγούς κερασιών και ορισμένων αφραδιών από τη διαδικασία των αποζημιώσεων. Ζητάμε επίσης να γίνει συμψηφισμός της οφειλής των αγροτών με το ποσό της ζημιάς που θα μας βάλει ο ΕΛΓΑ μέσα. Από εκεί πέρα, τα αιτήματά μας είναι το αγροτικό πετρέλαιο να είναι αφορολόγητο, το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητα φάρμακα και φόδια. Ζητάμε επίσης ο Τύρναβος σαν περιοχή να ενταχθεί στα de minimis, και η ροδοκινοπαραγωγή αλλά και η αχλαδοπαραγωγή και οι υπόλοιπες καλλιέργειες όμως, δενδρόδων καλλιεργειών αλλά και η αμπελοκαλλιέργεια, να πάρουν και αυτά ενίσχυση με βάση το χαμένο εισόδημα. Γιατί ακόμα μια χρονιά τα προϊόντα μας πουλήθηκαν σε εξεφθελιστικές τιμές ή έμειναν πάνω στα δέντρα και στα μπέλια.